είναι συζήτηση στην Επιτροπή, όπου ο κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί και να πάρει το λόγο. Μην ψάχνετε, κύριε. Μην ψάχνετε. Αυτά λέει ο κανονισμός. Αυτά λέει ο κανονισμός. Δεν το λέει αυτό, κύριε Λαφαζάνη. Εσείς δεν το λέει έχετε αυτό. Δικαίωμα να φημώσετε τον οποιοδήποτε θέλει να τοποθετηθεί. Δεν φημώνουμε κανέναν. Δεν πρόκειται να. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, κύριε Λαφαζάνη. Δεν έχουμε, έχετε επιβάλει δικτατορία. Ναι. Δεν είστε κομματάρχης, είσαστε πρόεδρος επιτροπής. Τηρείτε το. Λοιπόν, δεν έχετε το λόγο, κύριε Λαφαζάνη. Δικτατορία δεν γίνεται. Δεν έχετε το λόγο. Μπορεί να. Ρωτάτε το σώμα αν γίνεται δεκτή η διαδικασία του κατεπήγοντος των δύο επιτροπών. Γίνεται δεκτή. Η διαδικασία έγινε δεκτή. Παρακαλώ, καθίστε. Προχωράμε στη διαδικασία. Κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι. Νομίζετε ότι βοηθάτε τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Καλά θέλετε. Ωραία, λοιπόν, για δύο λεπτά το λόγο για τη διαδικασία. Ωραία, ακούστε, σας ακούω. Δύο λεπτά. Δεν έχει δύο λεπτά. Όχι, κύριε, θα μιλήσουμε κανονικά. Δύο λεπτά το λόγο, κύριε Λαφαζάνη. Και θα δώσετε, με συγχωρείτε, και θα δώσετε το λόγο σε όλους τους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Αυτά που συμβαίνουν. Αυτά που συμβαίνουν, κύριε δικτατορία, στον τόπο δεν θα γίνει. Δεν το επιτρέπει ο λαός να κάνετε δικτατορία. Το αντιλαμβάνεστε. Το αντιλαμβάνεστε. Δικτατορία. Σε το λόγο στον κύριο Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, συνεχίστε. Εσείς να βάλετε την τάξη σου. Συνεχίστε. Που δεν με αφήνουν να μιλήσω. Συνεχίστε. Λοιπόν, αυτά τα οποία συμβαίνουν, κύριε Πρόεδρε, στη χώρα είναι πρωτοφανή. Δεν έχουν γίνει, κύριε Υπουργέ, ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες που πέρασε αυτή η χώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, οποιοδήποτε καθεστώς και αν είχαμε, να έρχονταν να δίνανε ένα νομοσχέδιο 800 σελίδων, να το μοιράζανε τις πρώτες πρωινές ώρες και να καλούσαν την Επιτροπή να αποφανθεί επί του νομοσχεδίου στις 1 η ώρα. Δηλαδή λέτε στους βουλευτές ότι θα έρθείτε εδώ χωρίς να έχετε διαβάσει και μελετήσει το νομοσχέδιο, ούτε καν έχετε προλάβει να το ξεφυλίσει, και τι θα κάνετε ως πιόνια, άβουλα πιόνια, θα ψηφίσετε. Αυτό εξευτελίζει τη δημοκρατία, εξευτελίζει τη Βουλή, διασύρει κάθε ίχνος δημοκρατικού θεσμού. Αυτά τα οποία επιχειρείτε με ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο διαλύει οικονομία και κοινωνία, αυτά τα οποία επιχειρείτε και με τις διαδικασίες που προσπαθείτε να τα προωθήσετε, κατακρεουργούν το Σύνταγμα, κουρελιάζουν το Σύνταγμα, κουρελιάζουν τον κανονισμό της Βουλής, εξευτελίζουν την ίδια τη Βουλή, την εξευτελίζουν και τη διασύρουν. Έχετε επιβάλει μια δικτατορία στον τόπο, μια δικτατορία της Τρόικας. Έχει τελειώσει ο χρόνος, κύριε Λαφαζάνη. Θα τα πω, κύριε Πρόεδρε. Τι θα πείτε εσείς. Δικτατορία της Τρόικας, παραδομένης κυβέρνησης, η οποία χρησιμοποιεί δυστυχώς τη Βουλή ως διάτρητο φιλοσικής. Αυτή είναι η πρακτική σας. Κύριε Λαφαζάνη, τελειώσατε. Εμείς αντιστεκόμεθα σε αυτές τις πρακτικές με όλες μας τις δυνάμεις και με όλα τα δημοκρατικά μέσα που διαθέτουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβληθεί σε αυτή τη χώρα
μια δικτατορία η οποία υποτίθεται και θα χρησιμοποιεί τη Βουλή. Και με αυτή τη φράση έχετε τελειώσει. Δεν είμαστε ντεκόρ. Τελειώσατε. Νομοσχέδιο. Okay. Αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει καμιά νομιμότητα, δεν έχει καμιά συμβατότητα με το Σύνταγμα. Αυτό το νομοσχέδιο δεν το αναγνωρίζουμε, δεν το αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός, δεν πρόκειται να παράξει ένομα αποτελέσματα. Μάλιστα. Σας καλώ. Έχετε τελειώσει. Κλείστε το μικρόφωνο. Τελειώσαμε. Διαδικαστικά... ρωτάτε το σώμα, κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ. Επί της διαδικασίας. Κύριε Γουγουλόπουλε, έχετε το λόγο. Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ, δηλαδή τι κάνετε τώρα. Μα τι κάνετε τώρα, δηλαδή. Ανοίξτε το μικρόφωνο για μία κουβέντα και κλείνετε. Και θα το φέρετε με κανονικές διαδικασίες. Το είπατε αυτό. Και όχι με διαδικασίες υποπαραγράφων που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελληνική Βουλή. Ωραία. Ήταν τελευταίο αυτό. Οι οποίοι συσχετίζουν με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και καταργούν τη δυνατότητα του βουλευτή να ψηφίσει αυτό το οποίο εκείνος θέλει κατά τη συνείδησή του. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο κύριος Κουκουλόπουλος για διαδικαστικό...